Να δούμε ένα βίντεο ντοκουμέντο πραγματικά πόσο ο κύριος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του ήρθε αντιμέτωπος με έναν πολίτη ο οποίος του διαμαρτυρήθηκε για το ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις αυξήσεις στο ρεύμα. Μαγαζάτορας, ακριβώς, επαγγελματίας κατά την περιοδία του που επαναλαμβάνω ενώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα πάμε σε εκλογές ήταν καθαρά προεκλογικού τύπου. Πάμε να δούμε πώς αντιμετώπισε τον επαγγελματία, τον μαγαζάτορα. Πάμε να το δούμε, φοβερό. Γι' αυτό το μαγαζί εγώ εδώ σε 3 μήνες έχω δώσει 6.500 ευρώ ρεύμα. Και δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Συν έξοδα στα καύσιμά μου, συν όλα. Θα πάρεις και επίσης. Τι να πάρω. Καταρχάς μειώθηκαν ήδη λογαριασμοί σου. 6.500 τι να πάρω. 6.500 τι να πάρω. Ο τελευταίος λογαριασμός σου πότε είναι. 300 ευρώ εγώ μόνο είναι, 900 ευρώ. Σε σχέση με πόσο πληρώνες πριν από 3 μήνες. Πριν από 3 μήνες, πριν 3 μήνες ήταν 4.200. Γι' αυτό σου λέω. Πέρσι πόσα πληρώνες, 800. 800. Από τα 800 στα 900 είναι καλά. Πέρσι πόσα πληρώνες, 800. 800. Από τα 800 στα 900 είναι καλά. Γι' αυτό το μαγαζί εγώ εδώ σε 3 μήνες έχω δώσει 6.500 ευρώ ρεύμα. Και δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Συν έξοδα στα καύσιμά μου, συν όλα. Θα πάρεις και επίσης. Τι να πάρω. Καταρχάς μειώθηκαν ήδη λογαριασμοί σου. 6.500 τι να πάρω. 6.500 τι να πάρω. Ο τελευταίος λογαριασμός σου πότε είναι. 300 ευρώ εγώ μόνο είναι, 900 ευρώ. Σε σχέση με πόσο πληρώνες πριν από 3 μήνες. Πριν από 3 μήνες, πριν 3 μήνες ήταν 4.200. Γι' αυτό σου λέω. Πέρσι πόσα πληρώνες, 800. 800. Από τα 800 στα 900 είναι καλά. Πέρσι πόσα πληρώνες, 800. 800. Από τα 800 στα 900 είναι καλά. Τι βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός μας. Προσπάθησε να βγάλει τρελό τον άνθρωπο όχι. Τώρα. Τι μου λέτε κύριε. Επειδή είναι πορφυρογέννητος, επειδή δεν έχει αντίληψη το ότι τα 100 ευρώ για έναν βιοπαλαιστή είναι μεγάλο ποσό, το προσπερνάει και λέει τι 100 ευρώ δεν είναι τίποτα. 100 ευρώ κύριε Μητσοτάκη, για τον μέσο Έλληνα είναι πολλά χρήματα. Για σας μπορεί να είναι λίγα. Γιατί έχει αυτή την απόσταση από την πραγματικότητα. Γιατί ποτέ του δεν δούλεψε σκληρά, ποτέ του δεν είχε την αγωνία για το μεροκάμα του και για την επιβίωση. Ναι. Αυτοί λοιπόν διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα προβλήματα της επιβίωσης και οι οποίοι τι γίνεται, καταρακώνονται ψυχολογικά. Γι' αυτό και ακριβώς έχουμε πλήγματα και λένε ότι μάλιστα, το ένα σχόλιο και από τον Ανδρέα. Είναι η ψυχική υγεία. Αυτή από η πολιτική τον Ανδρέα, κύριε Σαράκη, κύριε Σαράκη, κύριε Σαράκη, είμαστε σε τηλεοπτικό χρόνο δυστυχώς. Έλα, Ανδρέα, ένα σχόλιο και από σένα, γιατί θέλω να γυρίσουμε στο πρόβλημα. Ο λογαριασμός των 900 ευρώ που έλαβε ο άνθρωπος και πανηγύριζε ήταν προεκλογικός λογαριασμός, γιατί περίμενε ότι θα γίνουν εκλογές. Περιμένετε να δείτε τους επόμενους μήνες τι λογαριασμός θα λάβει αυτός ο άνθρωπος και όλοι μας. Εγώ θα πω μόνο για να προχωρήσουμε παρακάτω ότι άκουσα σε απόγνωση έναν επαγγελματία να λέει πληρώνω 6.500, δεν ξέρω τι μου έρχεται από εδώ, από εκεί. Και του λέγει ο Μητσοτάκης, εντάξει μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Μια χαρά. Δεν το έχεις καταλάβει, του λέγε. Είσαι ευτυχισμένος και δεν το έχεις καταλάβει. 6.500 με κλειστό μαγαζί. Υπερβολικός ήταν ο πολίτης.